Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα. Παρατήρηση πρώτη. Να μιλήσουμε λίγο για πράγματα που θεωρούμε αδιανόητα και πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα. Θεωρώ αδιανόητο ότι το 2019 μπορεί ακόμα ένας άνθρωπος να έχει προβλήματα λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Αυτό το οποίο εγώ όμως μπορεί να θεωρώ αδιανόητο, μπορεί η κοινή γνώμη να το θεωρεί αυτονόητο. Γιατί με τον τρόπο που έγινε η δολοφονία του Ζακ, με τον τρόπο που συνεχίστηκε το λιντσάρισμα του Ζακ, για πάρα πολλούς αυτό που έγινε ήταν αυτονόητο. Με τον ίδιο τρόπο που ήταν αυτονόητο κάποτε ότι αν είσαι μαύρος, δεν ψηφίζεις και μαζεύεις βαμβάκι στις φυτείες. Κάποτε και αυτό ήταν αυτονόητο. Χρειάστηκε να υπάρξει κόσμος που εντός ή εκτός εισαγωγικών έκανε διάφορα πράγματα για να σταματήσει αυτό το αυτονόητο να υπάρχει και να γίνει αδιανόητο. Με αυτήν την έννοια θεωρώ ότι ο Ζακ έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία ως ένας άνθρωπος που σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αγωνίστηκε για να αλλάξει η αίσθησή μας για το αδιανόητο και το αυτονόητο. Πρώτο σημείο. Δεύτερο σημείο. Θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένη η φράση «εύκολες ονοματοδοσίες». Όταν μιλάμε για ένα λιντσάρισμα μέρα μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, όπως πολύ σωστά υπόθηκε με την παρουσία της αστυνομίας, μια παρουσία η οποία δεν κατάφερε να κρατήσει αυτόν τον άνθρωπο ζωντανό, για να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ να το πω, σίγουρα δεν μιλάμε για μια εύκολη επιλογή να πεις ότι αναγνωρίζω ότι εδώ υπάρχει ένα τραύμα για την πόλη που κάτι πρέπει να κάνει η πόλη γι' αυτό. Τρίτη φράση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για οποιοδήποτε μνημείο απέναντι στην μισαλλοδοξία, το μίσος, το φόβο κτλ. Αλλά έχουμε μια μικρή διαφωνία σημαντική. Υπάρχει ένας τρόπος να κρύβεις κάποια πράγματα όταν μιλάς για τα πάντα. Όταν μιλάς για τα πάντα, μερικές φορές δεν μιλάς για τίποτα. Θεωρούμε, κατανοούμε ότι μπορεί να υπάρχει διαφωνία, αλλά θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ιστορία έχει έναν πολύ βαρύ συμβολισμό. Άρα θα μπορούσαμε να καταλάβουμε να μην προχωρήσει η ονοματοδοσία και να υπάρξει μνημείο εκεί, το οποίο όμως να έχει αναφορά στον Ζακ Κωστόπουλο Ζακιώου. Αλλιώς θεωρούμε ότι είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος η πόλη να μην αντιμετωπίσει αυτό το τραύμα.